Κύριε Λέησον,
ημών Θεοκλήτου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δρόμων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και πανεπιδημούντων ενδικόμη και ενωρία ταύτη των ενωρητών, επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών, αναγεννηστών, δωρητών κτητόρων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και του Ιερού Ναού τούτου, των κοπιών των κεψαλώντων εν αυτών και των ευλαβών προς την ητών. Σου προς
μιλάει μόνος του. Και ο σταυρός μιλάει γιατί εκεί πάνω ανέβηκε και απέθανε ο Θεός. Και διάβασα προχθές ότι ο σταυρός είναι προϋπόθεση για ό,τι καλό μπορεί να έχει ο άνθρωπος στη ζωή του. Θέλει Γολγοθά η Ανάσταση. Θέλει Γολγοθά για να φτάσει στην Ανάσταση. Θέλει αυτό που είπε ο Χριστός, ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί. Απαρνησά στο εαυτό, απαρνιέται τον εαυτό του. Και αράτω των σταυρών αυτού και παίρνει, λέει, το σταυρό του και ακολουθεί. Τι ακολουθεί? Το σταυρό του Χριστού πάλι. Αλλά όχι όμως με την απελπισία του κακού, ούτε του θανάτου, αλλά την ελπίδα της Αναστάσεως. Σταυρώθηκε, απέθανε. Από τι? Από την αγάπη του για μας τους ανθρώπους. Λέμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, ερχόμενος ο Κύριος, επί το εκούσιον πάθος το ήθελε. Γιατί? Γιατί ήξερε τι δώρο θα κάνει σε εμάς με το σταυρό του. Αυτός ο σταυρός είναι τα πάντα μέσα στην Εκκλησία. Με αυτόν το σταυρό ευλογάει ο Παπάς. Με αυτόν το σταυρό κάνει το σκέτο νερό λουτρό για καθαρισμό όλης της αμαρτίας του ανθρώπου. Με αυτόν το σταυρό χρύει το Άγιο Μύρο. Με αυτόν το σταυρό κάνει τον αγιασμό. Με αυτόν το σταυρό κάνει τη Θεία Κοινωνία. Με ένα σταύρωμα που κάνει ο Παπάς φτιάχνει το ψωμί, σώμα Χριστού, και το κρασί το κάνει αυτό το αίμα του Χριστού μας. Αυτός ο σταυρός λοιπόν που έγινε, που ήταν κατάρα για τους Ιουδαίους, ήρθε και έγινε σωτηρία για όλους τους ανθρώπους. Ο σταυρός λοιπόν να είναι στη ζωή μας το όπλο κατά του διαβόλου. Λένε οι ψάλτες, νομίζω στο δεύτερο ήχο είναι, στα Πασαλμάρια, «Κύριε όπλον κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δέδοκας, φρύτη γάν και τρέμει, μη θέλων καθοράν αυτού την δύναμη, ότι νεκρούς ανιστά, και θάνατον κατήργηται». Ο σταυρός έχει καταργήσει ακόμα και τον θάνατο. Μα ο σταυρός έγινε ο θάνατος του Χριστού. Ναι, αλλά για να περάσει μετά στον Άδη και να σώσει και όσοι θέλανε από τον Άδη, και μετά δεν άντεξε, λέει. Τρεις μέρες δεν άντεξε ο Χριστός. Γι' αυτό και αναστήθηκε πριν συμπληρωθούν πλήρως οι τρεις ημέρες. Γιατί ήθελε να μας χαρίσει ό,τι υπερπολίτιμο μπορούσαμε να έχουμε, την Ανάστασή μας. Γι' αυτό και όταν αποθνήσουν οι άνθρωποι, δεν χάνονται, δεν σβήνουν, δεν εξαφανίζονται, αλλά περπατάνε το δρόμο της σωτηρίας μέχρι να φτάσουν να μπουν στον Παράδεισο, και εκεί ακόμα, λέει, δεν έχουν τελειώσει όλα, δεν έχουν χαριστεί όλα ακόμα σε αυτούς που πήγαν ήδη. Γιατί, λέει ο Απόστολος Παύλος, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει.
για να μην πάνε εκεί χωρίς εμάς. Πάλι όλους μας θέλει ο Θεός. Όλους μαζί. Όλους μαζί, όλους μαζί, όλους μαζί. Γι' αυτό η αγάπη και το μαζί είναι ο δρόμος της σωτηρίας και η προϋπόθεση της σωτηρίας μας. Και ο Χριστός μαζί μας θέλει όμως. Δεν κάνει μόνος του. Και πλήρωσε γι' αυτό το μαζί. Πώς πάμε και προπληρώνουμε πράγματα, να πάρουμε μια κάρτα, να πάρουμε κάτι. Δεν δίνουμε τα λεφτά. Ο Χριστός έδωσε τα λεφτά για να εξαγοράσει τι. Την ψυχή μας να εξαγοράσει. Τόση αξία έχει η ψυχή του καθενός μας που έσταξε για την κάθε ψυχή και μια σταγονίτσα αίμα. Από αγάπη. Από αγάπη. Αυτή η αγάπη να είναι γεμάτη η ψυχή μας και η καρδιά μας και όλους τους ανθρώπους μας. Να είμαστε καλά λοιπόν την Κυριακή. Θα είμαστε στο άλλο το χωριό. Διευχώ τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον.